σας ημέρα. Να ξεκινήσουμε καταρχάς, κύριε Τσιόδρα, από την εικόνα που έχετε εσείς καταρχάς, γιατί σήμερα περιμένουμε τα επίσημα αποτελέσματα. Πρέπει να ανησυχούμε ή όχι? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Όχι, να μην ανησυχούμε. Νομίζω είναι ένα δονάκιο το οποίο ανήκει στα δονάκια που βρίσκονται στα νερά. Δεν έχει καμία σχέση με το δονάκιο της κολέρας. Δεν υπάρχει κανένα ανθρώπινο περιστατικό. Δεν είναι μεταδοτικό. Απλά το θέμα διερευνήθηκε. Όχι, 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 δεν είναι μεταδοτικό. Το θέμα διερευνάται όμως μέχρι το βάθος, γιατί καταλαβαίνετε, ακόμα και η υποψία πρέπει να ενεργοποιεί το μηχανισμό δημόσιας υγείας όπως πρέπει. Πάντως, κύριε Τσιόδρα, δεν είναι και το καλύτερο που μπορεί να σου τύχει μέσα στο νοσοκομείο, φαντάζομαι. Ότι αν ακούμε κάτι στο νοσοκομείο, δεν χαιρόμαστε κιόλας. Κοιτάξτε, ναι, νομίζω υπήρξε μια υπερεκτίμηση, επειδή ξέρετε, πρέπει κανείς να γνωρίζει σε βάθος τι σημαίνει δονάκι. Ο δονάκι, υπάρχουν 80 είδη δονακίων, τα περισσότερα ζουν στα νερά και δεν είναι παθογόνα για τον άνθρωπο. Απλά μέσα στην αγωνία τους οι άνθρωποι προσπάθησαν να κάνουν το καλύτερο δυνατό και σκεπτόμενοι το χειρότερο δυνατό σενάριο. Mm-hmm. Όταν έχεις όμως να κάνεις με ένα ειδικό νοσοκομείο και να ευαίσθητο πληθυσμό όπως έγκυες γυναίκες, πρέπει κανείς να είναι ακόμα πιο ευαισθητοποιημένος και να παίρνει όλα τα μέτρα. Για να μην ανησυχεί και ο κόσμος κυρίως, γι' αυτό το λέτε. Γιατί όπως είπατε σωστά, ακριβώς, για να μην ανησυχούμε. Δεν ανησυχούμε, θεωρούμε ότι η πιθανότητα να υπάρχει τέτοιο δονάκιο είναι μηδαμινή, δεν θα τεκμηριωθεί και τα πρώτα αποτελέσματα αυτό δείχνουν ότι είναι αρνητικά για τον έλεγχο. Ξέρετε κάτι, κύριε Τσιόδρα, με αφορμή αυτό τώρα το περιστατικό που συζητάμε, το οποίο όπως λέτε ευτυχώς είναι ακίνδυνο, αναδείχθηκε μια τραγική εικόνα και άθλια εικόνα στο νοσοκομείο, πέραν των άλλων. Εμένα αυτό με απασχολεί περισσότερο παρά το δονάκιο. Κοιτάξτε, τα νοσοκομεία, ιδιαίτερα το Έλενα, είναι τυχερό γιατί έχει επόπτη δημόσιας υγείας, ο οποίος καταγράφει τα προβλήματα. Τα νοσοκομεία αυτό κάνουμε κάθε μέρα, καταγράφουμε προβλήματα και λύνουμε προβλήματα. Έτσι οφείλουμε να κάνουμε και έτσι πρέπει να κάνουμε. Δεν είχε επόπτη, ναι, θα γινόταν. Έτσι. Οι εικόνες που είδαμε είναι άθλιες. Βλέπουμε, εικόνες είναι που παρακολουθούμε τώρα, κύριε Τσιόδρα, δεν θυμίζουν σε τίποτα εικόνα ενός χώρου σε νοσοκομείο και ειδικά σε μαιευτήριο, έτσι. Κοιτάξτε, εγώ δεν βλέπω την εικόνα που βλέπετε. Απλά θα σας πω ότι επειδή υπάρχει μια μεγάλη ιστορία ανθρώπων στα δημόσια νοσοκομεία, οφείλουμε να τηρούμε πολύ καλά τα μέτρα πρόληψης λοιμόξεων και υγιεινής. Σωστά. Σε κάθε υγιεινή των χεριών είναι το πιο βασικό. Κύριε Τσιόδρα, επειδή κατήγγειλε και ο κύριος Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ ότι αυτά τα νερά, εν πάση περιπτώσει, διέρεαν εδώ και πάρα πολλούς μήνες, δεν θα έπρεπε να υπάρξει μια ενημέρωση στους εργαζόμενους του νοσοκομείου ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και πρέπει να σφραγιστεί το συγκεκριμένο υπόγειο? Κοιτάξτε, εμείς με το που ενημερωθήκαμε αντιδράσαμε. Νομίζω κάθε νοσοκομείο, κάθε τοπικό πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπίζεται από τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι στο τοπικό επίπεδο. Τις επιτροπές λοιμόξεων και τους αρμόδιους φορείς. Τώρα... Όταν μιλάμε όμως για υποψία χολέρας, πρέπει να εμπλέκονται και οι αρμόδιοι φορείς του κράτους, το ΚΕΛΠΝΟ, το Υπουργείο. Το θέμα είναι ότι μας καθησυχάζετε. Τα νέα επομένως είναι καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσιόδρα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσιόδρα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.